δίπλες από σπίτι. Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο. Ο ήλιος είναι στεναχωρημένος. Από τότε που όλοι μένουμε σπίτι, κρύβεται συνέχεια πίσω από τα σύννεφα και σκέφτεται και θυμώνει και του έρχεται να κλάψει και ναι, κλαίει μερικές φορές. Του λείπει περισσότερο είναι τα παιδιά. Κάθε πρωί τα ξυπνούσε για το σχολείο. Τώρα όμως τα σχολεία είναι κλειστά. Άραγε πότε θα ακούσει ξανά το μελισένιο του βοητό και τα γέλια του στο διάλειμμα, στην παιδική χαρά ή στο πάρκο. Εκείνος ο κορονοϊός τα φταίει όλα. Αλίμονό του αν τον έπιανε στα χέρια του. Αλλά πώς να τον προλάβει. Σαν σύφουνας περνοδιαβαίνει όλο τον κόσμο, έχοντας βάλει σκοπό να σκορπίσει τα μικρόβια του παντού. Σπουδαίος βασιλιάς. Ευτυχώς οι άνθρωποι κατάλαβαν γρήγορα ποιος είναι. Ούτε να τον δουν, ούτε να τον ακούνε θέλουν. Κλείνουν καλά τις πόρτες τους. Πλένουν με σαπούνι τα χέρια τους και μένουν στο σπίτι, ώσπου να περάσει από τα μέρη τους και να φύγει μακριά. Αυτά σκέφτεται ο ήλιος και κλαίει και θυμώνει. Ύστερα παίρνει μια βαθιά ανάσα, μετρά ως το 20, εισπνέει, εκπνέει απαλά και χαλαρώνει. Παίρνει κουράγιο και βγαίνει από την κρυψώνα του λαμπερός για να φωτίσει τις σιωπηλές πολιτείες. Και αφού τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν έξω, στέλνει τότε τις παιχνιδιάρικες ηλιακτίνες του να τα βρουν. Αλλού που δεν θέλουν εκείνες, κλειστρούν μέσα από τα παράθυρα και τις ανοιχτές μπαλκονόπορτες για να ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές. Για να παίξουν κρυφτό και κυνηγητό με τα παιδιά. Για να φτιάξουν ζωγραφιές με ηλιοτρόπια. Για να βάψουν τα χρώματα της ήριδας λαμπερές από νόφουσκες. Για να ακούσουν μουσική και να στροβιλιστούν χορεύοντας στον αέρα. Για να προτείνουν όμορφες ιδέες για δραστηριότητες που δίνουν δύναμη και φέρνουν χαρά. Για να πλέξουν μια φωτεινή ακτινοκορδέλα που θα συνδέσει τα σπίτια των συμμαθητών τους με όλα εκείνα που οι φίλοι θέλουν να μοιράζονται. Για να θυμηθούν τα παλιά τους παιχνίδια και να ονειρευτούν εκείνα που θα έρθουν όταν οι πόρτες ανοίξουν. Όταν θα αρχίσουν πάλι οι αγκαλιές και τα φιλιά. Όταν θα πούν «Κόλα το φίλε!» Η μικρή ακτίνα τρύπωσε πρωί-πρωί μέσα από το παράθυρο. Μια ακτίνα παιχνιδιάρα, μια ακτίνα ζωηρή. Θέλεις να παίξουμε κουκλοθέατρο? Ας κατασκευάσουμε τότε τη δική σου κούκλα. Μια κούκλα για συντροφιά από αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι. Ένα κουτί, ένα σκεύος, ένα ζευγάρι γάντια, μια σκούπα, ένα φτερό ξεσκονίσματος, μια αυγοθήκη, μία βούρτσα, μία παντόφλα, μία ομπρέλα, μία φρατζόλα ψωμί που ξεράθηκε, μία κουτάλα, ένα μπουκάλι, ένα παλιό σου παιχνίδι. Πειραματίσου,
Παίξε, διασκέδασε, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και χρώματα. Χρησιμοποίησε κουμπιά, κορδέλες, χαρτοτενία, υγρή κόλλα, μαρκαδόρους, καπάκια, όσπρια, πανιά, χαρτιά χρωματιστά, οι εφημερίδες και περιοδικά και ό,τι άλλο σου λέει η φαντασία σου και οι γονείς σου. Κοίταξε την κούκλα που έφτιαξες προσεκτικά. Μπορείς να την περιγράψεις. Αν δεν ξέρεις να γράφεις, παρακάλεσε κάποιον μεγάλο να το κάνει για σένα ή ηχογράφησε τη φωνή σου. Πόσο φαίνεται, από τι υλικά είναι φτιαγμένη, με τι χρώματα, γιατί, τι είναι, ποιο είναι το φύλο της, τι ηλικία έχει, πώς είναι η φωνή της, πώς περπατά, ποιο είναι το όνομά της. Θέλεις να δείξεις την κούκλα στη μικρή λιαχτίδα? Τράβηξε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο παρουσίασής της. Μπορείς να φτιάξεις και μια ταυτότητα για την κούκλα σου. Αν συμφωνούν και οι γονείς σου, στείλτα στο δάσκαλο ή τη δασκάλα σου. Να τη δείξουμε στον ήλιο. Να τη δούμε κι εμείς. Να τη δουν και οι φίλοι σου. Να τους επισκέφτηκε άραγε και εκείνους η μικρή λιαχτίδα. Τώρα έχεις μια δική σου κούκλα κουκλοθεάτρου. Έναν καινούριο ή μια καινούρια φίλη μέσα στο σπίτι. Οχ, αλήθεια, πού θα κοιμηθεί? Μπορεί να σου πει τα μυστικά της και εσύ τα δικά σου σε εκείνη. Μπορείς να βάλεις μουσική και να χορέψετε. Να παίξετε και να ζωντανέψετε ιστορίες. Αν χρειαστείτε θεατές, δεν νομίζω να αρνηθεί κανείς στο σπίτι. Ρώτησε την και άκουσε προσεκτικά την ιστορία της. Από πού ήρθες, γιατί, πού ζεις, είσαι μόνη, αν ναι, γιατί. Πώς νιώθεις, σου αρέσει που είσαι μόνη, τι σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Αν όχι, με ποιους είσαι, πώς νιώθεις για αυτούς, πώς είναι η σχέση σας, πώς το σκέφτεσαι. Μπορείς να ζωγραφίσεις μια ζωγραφιά για την κούκλα σου. Πώς ένιωσες ακούγοντας την ιστορία της. Άφησε τα χρώματα και τα συναισθήματά σου να σε οδηγήσουν. Σημείωσε πάνω λέξεις και σκέψεις για αυτήν. Θες να μας στείλεις, αν συμφωνούν και οι γονείς σου, τη ζωγραφιά που έφτιαξες για την κούκλα σου. Και μην ξεχνάς, μένουμε σπίτι και περνάμε όμορφα. Φροντίζουμε τον εαυτό μας, οργανώνουμε το χρόνο μας, προσφέρουμε τη βοήθειά μας, επικοινωνούμε με φίλους, ονειρευόμαστε, παίζουμε, χαμογελάμε. Θα τα πούμε σύντομα, η μικρή λιαχτίδα.